Για να μπει τώρα η Μπόνα και η Πανδώρα. Ελπίζω να τους πάρεις και αυτόν τα ρούχα. Κάτσε να δω τι φοράνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι έχουμε εδώ, μάνα και κόρη, αδερφές ή φιλενάδες. Να καταλάβω ποια είναι ποια. Εσύ είσαι η... Πανδώρα. Πανδώρα. Ωραίο, έτσι βαφτίσανε. Πολύ ωραία. Και εσύ είσαι... Η Μπόνα. Το Μπόνα. Βαλμπόνα. 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 Έτσι βαφτίστηκες. Όχι, το βαφτιστικό είναι Μαρένα. Μαρένα. Βαλμπόνα είναι το όνομα που μου δώσανε οι γονείς μου. Μαρένα, Βαλμπόνα, Μπόνα. Σωστό. Πρέπει να έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία εσύ. Σε έχω καταλάβει, μίλησέ μου. Το όνομά μου έχει σχέση με μια πολύ ωραία θέα που υπάρχει στην Αλβανία. Είναι τουριστικό μέρος και μου το διάλεξε η γιαγιά μου. Για πιο εύκολο εδώ με φωνάζουν Μπόνα. Και το Μαρένα είναι το βαφτιστικό, μου άρεσε. Ακούγεται ωραίο, τέλος πάντων, και το διάλεξα. Μαζί με την Ουνά, βέβαια, γιατί αυτή είναι που αποφασίζει. Ωραία. Αλλά έχω βαφτιστεί μεγάλη. Εσύ οπότε... γεννήθηκες στην Αλβανία, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, στην Κορίτσα. Μεγάλωσες εκεί. Ναι, μέχρι τα 20 μου ήμουν εκεί. Α, μέχρι τα 20 σου και μετά ήρθες στην Ελλάδα... Στον 98. Το 98, ήρθες για δουλειά, ήρθες για έρωτα, ήρθες για... Ήρθα για επισκέπτρια, για τουρίστρια. Ήταν ήδη η αδερφή μου εδώ. Μ' άρεσε και αποφάσισα να έρθω να μείνω. Μετά γνωρίσα και τον άντρα μου και μείναμε 22 χρόνια. Ωραία, επομένως έχεις δύο παιδιά. Ναι, ναι. Η μία είναι η κόρη. Ναι. Ωραία. Πού είσαι, πόσο χρονών? 20, τώρα τα έκλεισα. Χρόνια σου πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πολύ που να ζήσεις. Και έχεις έναν αδερφό, μία αδερφή? Έχω έναν αδερφό, τον Φραγκίσκο, είναι 17 χρονών. Πήγαινε ηλικίο. Αυτά. Και του έχεις αδυναμία από ό,τι βλέπω. Εντάξει, έχει ιδιαίτερη. Εσύ μεγάλη αδερφή να έχει αδυναμία σε μικρό αδερφό πειραχτήρι. Γιατί όχι. 17 με 20 χρονών με τίποτα. Δύσκολα τα πράγματα. Σε ποιον έχεις αδυναμία δηλαδή? Στον μπαμπά. Λίγο παραπάνω. Κλασική κόρη. Αλλά ήρθες με τη μαμά. Ναι, εννοείται. Με τη μαμά θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς, όχι με τον μπαμπά. Γιατί ο μπαμπάς πώς είναι, λίγο πιο αυστηρός? Τον μπαμπά δεν του αρέσουν οι μεγάλες αλλαγές. Γενικά δεν του αρέσουν οι αλλαγές καθόλου. Οπότε. Του το είπατε ότι ήρθατε εδώ και οι δύο? Ναι, του το είπαμε. Και τι είπε? Για να δούμε πώς θα σας κάνουν. Ο άντρας σου πιστεύω θα κάνει λίγη υπομονή μέχρι να σε δει. Θα έχει κάποιο στρες, αλλά σου δίνω το λόγο μου, θα είστε εκθαμβωτικές, οπότε θα ηρεμήσει. Εσύ λοιπόν είσαι 20 χρονών, τώρα με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω βρεφονιπιο κόμος, τελειώνω τον Ιούνιο τη σχολή και ξεκινώ το Σεπτέμβριο την πρακτική μου, την εξάμηνη και μετά θα εργαστώ σε κάποιο παιδικό σταθμό. Σου αρέσει? Ναι, πάρα πολύ. Σου αρέσουν τα παιδάκια? Πάρα πολύ, τα αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Έχεις κάποιον πέρα από τον αδερφό σου που, ας πούμε, να μοιάζεσαι ιδιαιτέρως? Ναι, το αγόρι μου. Πόσο καιρό είστε μαζί? Σχεδόν ένα χρόνο. Η μαμά δεν θέλει και κάνει έτσι. Κάνει γκριμάτσες, καλέ. Κακός. Όχι, όχι. Δεν τον έχει εγκρίνει? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να τον γνωρίσει. Γι' αυτό σκάσε από τη ζήλια, δεν το ξέρεις. Πώς τη φαντάζεστε, να ξεκινήσουμε με την κόρη αφού πήγαμε τώρα έτσι. Θέλω να μου δώσετε μια κατεύθυνση. Έχεις σκούρο, σταρένιο δέρμα, όχι πολύ σκούρο, σταρένιο. Και μελαχρινά χαρακτηριστικά, οπότε θα ήθελα να σου δώσω μια δροσιά και μια γλύκα ανοιξιατικο-καλοκαιρινή και να γίνουμε λίγο flower power, παιδιά των λουλουδιών, το κορίτσι του Μάη. Οπότε κάπως έτσι σε φαντάζομαι. Γιατί όχι. Εγώ βλέπω ότι από μέσα είσαι πιο ζωηρή, πιο τσακπίνα. Αυτή την πλευρά σου θέλω να δω. Και εννοείται με αυτό το στυλ μου επιτρέπεται να βάλω πάρα πολλά χρώματα, πολύ ωραίες υφές και να πάμε σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μακιγιάζ. Τέλεια. Σήμερα θέλω να σου χαρίσω ένα πιο soft girly 60s flower που ήταν όλα λίγο πιο ρομαντικά, έρινα, όχι τόσο... Soft girly εννοεί. 60s flowers. Soft girly εννοεί και εννοεί στα ελληνικά ένα μαλακό κοριτσίστικο ύφος. Πανδώρα, θα σου χαρίσω ένα πολύ αλλιώτικο στυλ, πολύ πιο κοριτσίστικο. Πιστεύω ότι δεν θα σου αρέσει στην αρχή, θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα το λατρέψεις. Θα ασχοληθούμε με το σώμα, γιατί θα δεις πολύ ωραία αποτελέσματα άμεσα και με αυτή τη μία και πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει. Και καλό είναι για να το ευχαριστηθείς κι εσύ και μετά να αποφασίσεις τι θες να κάνεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνουμε στη Μανούλα? Καταρχάς, δεν μου είπες, Μανούλα, με τι ασχολείσαι εσύ? Αυτή τη στιγμή εδώ δουλεύω ως οικιακή βοηθός και παράλληλα κάνω και ένα σχολείο ποδολογία σε δημόσιο ΙΕΚ, ναι, μεταμόρφωσης.
Και έχω κάνει και για μανικιούρ πεντικιούρ, εντάξει, κάτι πιο, για να ξεφύγω λίγο τα από αυτή τη νύχια σου, καθημερινότητα. Και να διαλέξω κάτι πιο καλό, πιο ευχάριστο. Και επίσης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δίνεις και αναλάφρωση στους ανθρώπους που πονάνε και τους βοηθάς να αισθάνονται καλά. Τους ανακουφίζεις. Να, ακριβώς. Τα μαλλιά σου τα βλέπω ότι θέλουν λίγη δουλίτσα, Σοφία. Εγώ το έχω δει ήδη. Τι έχεις δει? Λοιπόν, μια πολύ επώνυμη μαμά του εξωτερικού. Έχει σχήμα προσώπου παρόμοιο με το δικό σου και μάτια. Ποια? Δεν μπορώ να πω, γιατί θα αποκαλυφθεί το look. Okay. Και σίγουρα θα κουρέψω, σίγουρα θα δώσω ένα πιο δυναμικό αριστοκρατικό look στα μαλλιά. Και το χρώμα θα αλλάξεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να σου δώσω ένα πιο δυναμικό look. Κάτι που να έχει είσαι statement. Ναι. Είσαι τόσο δυναμική, μα τόσο δυναμική, που πρέπει το look σου να αποπνέει όλο αυτό το δυναμισμό. Θα έχει σίγουρα ανδρόγυνα στοιχεία, αλλά και δημιουργικό mix and match. Και πιστεύω θα την πάρουμε αγκαζέ και θα πάμε μαζί front row σε ένα fashion show. Μακάρι. Και εγώ με τη σειρά μου θα δείξω σήμερα πώς μπορούμε να κάνουμε τα μάτια που έχουν πιο πεσμένα καπάκια να φαίνονται πολύ πιο ανοιχτά, πολύ πιο ωραία και να δώσεις οτιδήποτε σχήμα θέλεις. Και τι να κάνουμε στη μαμά Μαρία? Θα τονίσω τη τονικότητα του οβάλ σου, δηλαδή θα δουλέψω ουσιαστικά από το λαιμό, το οβάλ και ίσως εδώ, αυτό το κομμάτι, για να έρθει να είναι, να μην υπάρχει η αίσθηση της ενιαίας εικόνας με το λαιμό. Θα δεις τι ωραίο θα γίνει. Μεγάλη προσοχή και μεγάλη φροντίδα. Ευχαριστώ. Εμείς σήμερα μαζί μας θα σε πάρουμε σε ένα fashion show και όπως καταλαβαίνεις θα σου δώσουμε και ένα αντίστοιχο στυλ. Ποια ήθελε περισσότερο να έρθει, ποια παρακίνησε την άλλη, εσύ? Εγώ έβλεπα την εκπομπή εξ αρχής, από διαφήμιση και όλα. Okay. Και ήμουν περιέργη να δω τις αλλαγές. Αλλά δεν ήρθες μόνη σου, ήρθες με την κόρη σου. Επειδή είπα στην κόρη που είναι πιο εξοιωμένη με τα ηλεκτρονικά και αυτά να κάνει την δήλωση και μετά στο τέλος μου λέει το έκανα και εγώ. Αχ, τέλεια! Θα το πάμε μαζί, γιατί όχι. Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Έχετε η μία την άλλη και θα το απολαύσετε μαζί όλο αυτό που θα συμβεί σήμερα. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα, εξ αρχής και μετά στο τέλος ξανά και ξανά, σίγουρη για το αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ πως θα διαφύγω καλύτερο από σένα, θα γίνω πιο όμορφη. Άσε!